συνομιλήσουμε με τον εκλογικό αναλυτή, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, που ζει μεταξύ Λουξεμβούργου και Βρυξελών και έχει το αποτύπωμα που μπορεί να μας έτσι φωτίσει να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αυτή την ψηφοφορία και κυρίως, κύριε Πιστόλα, τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα για τη νέα Κομισιόν. Σας ακούμε. Αρχικά νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Τελευταία στιγμή, τελευταία μέρα, οι πράσινοι συμφώνησαν να στηρίξουν, προφανώς με κάποια ανταλλάγματα, διότι μέχρι χθες η ψηφοφορία φαινόταν δύσκολη για την Ούρσουλα von der Leyen. Τελικά, όπως είπατε, με 401 ψήφους επανεξελέγει. Μία Ούρσουλα von der Leyen που τα 5 πρώτα της χρόνια, κατά την άποψή μου, επισκιάζονται κυρίως από την ιδεολειπτική πράσινη μετάβαση, η οποία χτύπησε στον τοίχο της πραγματικότητας και κάνανε βήμα πίσω, και ένα δεύτερο με το μεταναστευτικό, το σύμφωνο για το μεταναστευτικό, το οποίο ελπίζω να μην αποδειχθεί για τις χώρες του Νότου μία πολύ κακή συμφωνία. Τώρα, στα θετικά. Είναι θετικό το ότι έχουμε για την άμυνα έχουμε ένα υπουργείο, ας το πούμε, έναν επίτροπο. Έναν επίτροπο, ο οποίος, Απόστολε, θα είναι ουσιαστικά σε συνεργασία με την κυρία Κάλλας, που πήρε τη θέση του ΙΠΑ, του αρμοστή, του Υπουργού Εξωτερικών, να το πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί, κυρίως γιατί, με την επέλαση που θα έχει, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα στην Αμερική, ο Τραμπ, η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει ούτε μία μέρα από το να αναδιοργανώσει την άμυνά της και να στηριχτεί στα πόδια της. Τώρα θα μου επιτρέψεις να πω, θα το πω εγώ το ημαρτών μου τώρα, ότι βεβαίως αυτό σημαίνει και τεράστια συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία θα ωφεληθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκές και όχι μόνο ευρωπαϊκές πολεμικές βιομηχανίες στη Γαλλία, στη Γερμανία και πιθανώς και αλλού. Και πολύ σωστά και με το μαχαίρι στο λαιμό. Γιατί είναι άλλο να το κάνεις όταν έχεις την άνεση του χρόνου και άλλο να το κάνεις όταν τρέχεις. Που σημαίνει ότι τα συμβόλαια αυτά θα είναι να πληρώσουν παραπάνω και από ό,τι θα έπρεπε να πληρώσουμε λόγω βιασύνης. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι αυτό που μίλησε για τη στέγαση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί εκεί η στόχη, αυτά είναι κυρίως εθνικές πολιτικές. Αλλά τουλάχιστον αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στους νέους και στα νέα ζευγάρια στην Ευρώπη. Το τρίτο είναι το χαρτοφυλάκιο για τη Μεσόγειο. Ιδανικά, κατά την άποψή μου, θα ήταν να πάρει αυτό, η Ελλάδα... Αυτό είναι παράλληλο με το μεταναστευτικής πολιτικής. Ναι, κάπως, αλλά έχει και άλλα μέσα. Ναι. Έχει και τις σχέσεις με τις χώρες της Μεσογείου. Έχει δηλαδή, είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά που βλέπουμε την Ευρώπη να κοιτάει έξω από τον εαυτό της. Οπότε νομίζω αυτό το χαρτοφυλάκιο θα τέχεται πάρα πολύ στην Κύπρο. Ναι, εννοείς έξω από την Grand Place των Βρυξελών. Προφανώς, ναι. Έξω από το κολονάκι της Ευρώπης, ναι. και έχει, νομίζω ότι αυτό, Απόστολε, έχει να κάνει και με τον πολύ ισχυρό ρόλο που έχει πλέον στις νέες ευρωπαϊκές ισορροπίες η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Μελόνι, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά που να δούμε, δεν ξέρουμε και πόσοι από τη Μελόνι ψήφισαν την κυρία von der Leyen, γιατί η ψήφος είναι μυστική. Αλλά από εκεί και πέρα, από αυτό μέχρι να γίνουν, έχει τεράστιο δρόμο μπροστά της. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το τι θα γίνει τα επόμενα 5 χρόνια. Η Ευρώπη χρειάζεται άτομα τα οποία να έχουν δείξει ηγετικές ικανότητες. Νομίζω ότι λείπουν αυτά από την Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι τα έχει ούτε η κυρία von der Leyen ούτε κανένας από τους επικεφαλής, αλλά ελπίζουμε να διαψευστούμε και ελπίζουμε η Ευρώπη επιτέλους να αρχίσει να τρέχει εξ ανάγκης ενδεχομένως λόγω των γεγονότων στην Αμερική, αλλά νομίζω είναι εποχή που πρέπει να αρχίσουμε να τρέχουμε και στα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες στα άμεσα, αλλά και στα μακροχρόνια, δηλαδή να τρέχουμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, να τρέχουμε στην αυτονομία μας. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Απόστολε, πριν τρέξουμε στην Ευρώπη στην τεχνητή νοημοσύνη, θα έπρεπε να κατοχυρώσουμε την απλή νοημοσύνη, λέω εγώ. Και αν ο Ντόναλντ Τραμπ εκλεγεί για δεύτερη φορά το Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ανοιχτά τα μέτωπα κυρίως της Ουκρανίας, αλλά και το Μεσανατολικό, μένει να δούμε πώς αυτή η Ευρώπη, που δεν έχει ανανεωθεί το πολιτικό της προσωπικό ουσιαστικά, έχει όμως την πίεση πλέον από τα ακροδεξιά,
που είναι πολύ σημαντική πίεση, έχει ένα μπλοκ ανατολικοευρωπαϊκό του Βίζεγκραντ με πρωταγωνιστή τον κύριο Ορμπάν, ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, να το πω λαϊκά, delivery για τον κύριο Πούτιν και τους Κινέζους στην Ευρώπη, λειτουργεί τελικά αντιευρωπαϊκά. Πώς μπορεί η κυρία Φοντερ Λάιεν μέσα σε αυτό τον κικαιώνα εξελίξεων να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα? Εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες. Και εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες, και κυρίως εξαιτίας της πρώτης πενταετίας, αλλά και από τη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Νομίζω ότι η Ευρώπη, ο κόσμος, το βασικό πρέπει να δείξει είναι στον κόσμο ότι δεν του γυρνάει την πλάτη, να γυρίσει το πρόσωπο και να το κοιτάξει. Γιατί όσο ο κόσμος πιστεύει ότι η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, του γυρνάνε την πλάτη, τόσο θα συνεχίζει να ψηφίζει αντισυμβατικά, αντισυστημικά κόμματα. Εάν αυτό δεν το πετύχει, κύριε Von der Leyen, το 2024 η αλλαγή που είχαμε θα μοιάζει Λούνα Πάρκ μπροστά στο 2029 σε αυτό που θα έρθει. Γιατί πολύ απλά δεν θα έχουν λυθεί τα προβλήματα. Διότι δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο, για παράδειγμα, για το μεταναστευτικό. Δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο για την ασφάλεια. Σε ένα βαθμό η Ευρώπη λειτουργεί σαν να μην έχουν γίνει ευρωεκλογές. Είδαμε κάποια θετικά βήματα. Πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη αποκωδικοποίηση της σημερινής ψηφοφορίας και κυρίως του τι θα συμβεί την επόμενη μέρα για να δικαιώσουμε και τον τίτλο της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο Πιστόλα. Και πάμε